Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συγκέντρωση. Εδώ, σήμερα, στην ιστορική πλατεία της πόλης μας, της Νέας Σμύρνης, με τη μακρά παράδοση δημοκρατικών και πατριωτικών αγώνων, από εδώ λοιπόν ξεκινάει ο προεκλογικός αγώνας των αριστερών και ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών για το Δήμο και την Περιφέρεια. Εκλογές οι οποίες είναι κρίσιμες, διότι καλούμαστε να αποφασίσουμε. Θα επιτρέψουμε να επιβάλλουν την απάθεια, την απογοήτευση και την παρέτηση? Θα τους αφήσουμε να μας μετατρέψουν σε άβουλα όντα που θα αρκούνται στη μάχη για την επιβίωση? Ή θα ορθώσουμε το ανάστημά μας συλλογικά και θα δώσουμε δύναμη στη ζωή, δύναμη ζωής? Θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή και η διαιώνιση του τοπικού φθαρμένου κατεστημένου? Ή θα κάνουμε στροφή, δίνοντας ευκαιρία στην αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και την ελπίδα? Στροφή, Νέα Σμύρνης. Ώρα για στροφή, Νέα Σμύρνη. Καλούμε στο βήμα τον επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης και υποψήφιο δήμαρχο Παναγιώτη Πάντο. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας για να μοιραστούμε την πρόταση της δημοτικής κίνησης «Στροφή Νέας Σμύρνης» και της δύναμης ζωής στην περιφέρεια Αττικής για μια μεγάλη αλλαγή στην αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξουμε τα δεδομένα στο Δήμο της Νέας Σμύρνης. Ανθρώπους από τη γενιά της Αντίστασης και της ΕΠΟΝ, τη Βούλα την Κοτσίδου, τον Βασίλη τον Λασκαρίδη, την Έλλη την Αγριανάκη που είναι και πρώην δημοτική σύμβουλος εδώ στην πόλη μας, τη Στεργίου την Ολυμπία, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη. Ευχαριστούμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Χουντή, και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη τον Τζουκαλά, που μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Όπως και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων, ο Γιώργος Οικονόμου, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Δήμο της Νέας Σμύρνης, ο Μιλτιάδης ο Παπουτσής. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ που παρευρίσκονται και στηρίζουν το ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας και το ψηφοδέλτιο του Δήμου για να ανατρέψουμε το δίδυμο Τζουλάκη και Κουτελάκη, για να φέρουμε επιτέλους την άνοιξη στη Νέα Σμύρνη, τους πρώην δημοτικούς συμβούλους, τον Βασίλη τον Ανιφαντή, τη Ζάνου την Έλλη που είναι πρώην αντιδήμαρχος, την Ωρα την Κατσέλη, την Πελή την Τίνα, αλλά και την Ερμήνα την Κυπριανίδου, την Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής, και βέβαια τον Κωστή τον Μερκουράκη που δίνει την ίδια μάχη με εμάς για να διώξουμε τον Γιάννη Σγουρό, για να διώξουμε τον Χατζηδάκη από το παλιό Φάλιρο ως υποψήφιος δήμαρχος παλαιού Φαλήρου, ανοίγοντας το δρόμο για τη νέα γενιά, ανοίγοντας το δρόμο για τη μεγάλη αλλαγή, ανοίγοντας το δρόμο για να φύγουν όλοι αυτοί που μας έφεραν ως εδώ. Γιατί φίλες και φίλοι, αν κάποιος ερχόταν από αλλού σε αυτή τη χώρα, χωρίς να ξέρει τη διαδρομή προσώπων στο Δήμο μας, θα έμενε άφωνος από την εικονική πραγματικότητα που θα είχε μπροστά του. Υποψήφοι που μέχρι πριν δύο μήνες γύριζαν σε αυτήν εδώ την πλατεία και διέδιδαν με τα παπαγαλάκια τους ότι διεκδικούν χρήσματα κομμάτων και διέδιδαν ότι τα έχουν στο τσεπάκι τους, αποκαλύπτεται ότι δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν καμία στήριξη. Και σήμερα το παίζουν ανεξάρτητοι και κατηγορούν τις συλλογικότητες που τις ανέδειξαν. Προσβάλλουν τους ανθρώπους για τους οποίους μίλησα πριν. Προσβάλλουν τους ανθρώπους της Εθνικής Αντίστασης, προσβάλλουν τους ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια έδωσαν αγώνες για να είναι εκείνοι μπροστά. Υποψήφοι οι οποίοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, ξεχνάνε ότι αυτό δεν συνέβη τυχαία, αλλά μέσα από το μνημόνιο και τις πολιτικές που οι ίδιοι εφάρμοσαν σαν δημοτική αρχή εδώ στο Δήμο μας. Επαγγελματίες πολιτικοί, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι για 16 χρόνια προσπαθούν να μας πείσουν με πάθος ότι τα δημοτικά ζητήματα δεν είναι πολιτικά και ότι πρέπει να συνεχίσουν να κοιμούνται αγκαλιά με τις καρέκλες τους. Καρέκλες που δεν είναι δικές τους. Καρέκλες που τους εμπιστεύτηκαν άνθρωποι με καθαρά μάτια, άνθρωποι με ανιδιοτέλεια και με συλλογική παρουσία στην κοινωνία και τις πρόδωσαν. Άνθρωποι που εκλέχτηκαν για να ελέγχουν τα πεπρασμένα της Δημοτικής Αρχής, την οποία κατηγορούσαν για αδιαφάνεια, τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές, τους βλέπουμε ένας-ένας να περνάνε στο στρατόπεδο του ελεγχόμενου, άγνωστο με ποια συμφωνία και με ποια ανταλλάγματα. Και βέβαια, η Δημοτική Αρχή Τζουλάκη-Κουτελάκη διασπάται στα δύο, ενώ δεν έχει τίποτα να χωρίσει ουσιαστικά πολιτικό. Καμία διαφωνία σε κανένα ζήτημα. Απλώς δεν τα βρίσκουν στη μοιρασιά για τις καρέκλες. Αυτό είναι το πάπλωμα. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς πίσω από τα φυλάδια τους, πίσω από τις καταχωρήσεις και τις προεκλογικές εκδηλώσεις που κάνουν με λεφτά του Δήμου, πίσω από τα θεληματικά πηγούνια και τα ωραία λόγια, υπάρχουν μισές αλήθειες, υποκρισία και ξηρασία ιδεών και μια αθεράπευτη εγωπάθεια.
Ολόκληρη η πόλη παρακολουθεί την ντροπιαστική προσπάθεια του Σταύρου Τζουλάκη και του Γιώργου του Κουτελάκη να αποδείξουν ότι κάθε τι που έγινε στο Δήμο τα τελευταία 16 χρόνια φέρει την ατομική υπογραφή του ενός από αυτούς. Παραδέχονται έτσι τραγικά ότι επί της δημαρχίας τους δεν υπήρξαν ποτέ συλλογικές διαδικασίες, δεν υπήρξαν κοινά πολιτικά σχέδια, αλλά μόνο ανεξέλεγκτα μαγαζάκια του κάθε αντιδημάρχου. Και τεράστια εγώ. Χωρίζουν προσωρινά τους δρόμους τους για να ξανασυναντηθούν μετά τις εκλογές, αφού ακόμη και σήμερα δεν διαφωνούν σε τίποτα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν κάνει καμία κριτική ο ένας στα πεπραγμένα του άλλου. Αποτελούν ουσιαστικά μία και μόνη παράταξη, με στόχο να μονοπολίσουν τις εκλογές με τις θεατρινίστικες αντιπαραθέσεις τους και να μην ανοίξει η συζήτηση για όσα πραγματικά διακυβεύονται σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε μαζί τους συντάσσεται η Νέα Δημοκρατία, μαζί τους συντάσσεται το ΠΑΣΟΚ, που φυσικά ντρέπονται να βγουν με την ταυτότητά τους στον κόσμο και το παίζουν δίθεν υπερκομματικοί. Γι' αυτό μαζί τους συντάσσεται η Δημάρ και οι διάφορες μικροπαρέες του ΠΑΣΟΚ που είχαν μείνει εκτός εξουσίας τα τελευταία χρόνια. Γιατί όλοι αυτοί ξέρουν τι πραγματικά διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές και θέλουν να το κρύψουν από τους Νεοσμυρνιούς, θέλουν να το κρύψουν από όλους εσάς. Ξέρουν ότι αυτό που παίζεται είναι η δυνατότητα του συστήματος να συρρυκνώσει κι άλλο το κοινωνικό κράτος, να χαρίσει σε ιδιώτες το ζεστό χρήμα από τα ανταποδοτικά τέλη για τα σκουπίδια, να προχωρήσει σε ένα νέο γύρο άχρηστων και σπάταλων έργων προς όφελος κάποιων εργολάβων, να συνεχίσει να φτωχαίνει τον κόσμο για να διατηρούν οι ίδιοι τις καρέκλες τους και τους μισθούς τους, να συνεχίσει να ανακυκλώνει την ανεργία των νέων με πεντάμινες και δίμηνες συμβάσεις και να επέρεται γι' αυτό. Γιατί αν υπάρχει ένα κόμμα που κατεβαίνει ενιαίο και δυναμικό σε αυτές τις εκλογές, είναι το κόμμα του Μνημονίου, το οποίο εδώ στη Νέα Σμύρνη παίζει τα αρέστα του, παίζει τα τελευταία του χαρτιά, προκειμένου να κερδίσει η παράταξη Τζουλάκη και Κουτελάκη. Γιατί όποιος και να είναι από τους δύο, μη γελιέστε, τη δουλειά τους θα την κάνουν. Για να πείσουν λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές δεν διακυβεύεται τίποτα σημαντικό, φιλοτεχνούν μια μαγική εικόνα, βγάζοντας φυλάδια για έργα που έγιναν, αν έγιναν καν, πριν από 10 και πάνω χρόνια. Μιλώντας για προβλήματα που η ίδια η ζωή τα έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα πλέον, μετά την κρίση. Και βέβαια μας λένε ότι για τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου η αυτοδιοίκηση δεν έχει και δεν μπορεί να έχει απαντήσεις. Οπότε γιατί να ασχολούμαστε? Δεν είναι αρμοδιότητά της. Η υγεία, η παιδεία, η ανάπτυξη, η δημοκρατία είναι, λένε, αρμοδιότητες του κράτους. Το κράτος είναι το μόνο αρμόδιο να καθορίσει με ποιους τρόπους οι Δήμοι και οι πολίτες θα απαντήσουν στα προβλήματα που τους απασχολούν. Και έτσι νομίζουν ότι καθαρίζουν από τα δύσκολα. Αλλά για ποιο κράτος και για ποιες αρμοδιότητες μας μιλάνε? Για ένα κράτος που εγκαταλείπει στην τύχη του την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια. Για ένα κράτος που διακηρύσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να σεβαστεί και να τηρήσει τις ευθύνες του, τις ευθύνες που έχει αναλάβει και τις δικές του αρμοδιότητες. Με άλλα λόγια, αυτό που μας ζητάνε είναι να τους ξαναψηφίσουμε για άλλα 5 χρόνια, ώστε όλοι μαζί να κάτσουμε να κοιτάμε το κράτος να διαλύει τις κοινωνικές υποδομές, να καταστρέφει τη μία γενιά πίσω από την άλλη, χωρίς να κάνουμε τίποτε απολύτως για να τα αλλάξουν όλα αυτά. Μας καλούν στη μυρολατρία. Φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτές τις εκλογές τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όσοι υποστηρίζουν την παραπάνω αντίληψη, όσοι συντάσσονται με την παραπάνω αντίληψη, δίνουν χέρι βοήθεια στην κυβέρνηση και δεν έχουν καν την ευθύνητα να το παραδεχτούν δημόσια, στην κοινωνία, στους ψηφοφόρους αυτής της πόλης. Δίνουν σκληρή μάχη, χρησιμοποιούν όλες τους δυνάμεις, χρησιμοποιούν τα πελατειακά τους δίκτυα για να πείσουν ότι δεν πρέπει να είμαστε πολιτικά τολμηροί. Ότι οι πολίτες πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα και τον κενό χώρο που αφήνει πίσω της η κυβέρνηση και η Τρόικα, χωρίς να αναλαμβάνουμε να αυτοοργανωθούμε για να τα λύσουμε. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε με την πολιτική απάθεια και με τον πολιτικό κινησμό του Τζουλάκη, του Κουτελάκη, του Στέφου και όλων των άλλων, όσο καλά και αν τα καμουφλάρουν. Πιστεύουμε ότι η σημερινή Ελλάδα, η πιο μορφωμένη, πιο ικανή, πιο πλούσια σε ανθρώπους και πόρους Ελλάδα που είχαμε ποτέ, μπορεί να πάρει τα πράγματα στα χέρια της, μπορεί να διώξει τη μυρολατρία, μπορεί να δημιουργήσει νέους θεσμούς και να κινητοποιήσει δικές της δημιουργικές δυνάμεις για να ανασυγκροτηθεί, χωρίς να περιμένει την ελεημοσύνη της κυβέρνησης και της Τρόικας. Για να γίνει όμως αυτό, είναι ανάγκη να αρχίσουμε επιτέλους να μιλάμε για τη Νέα Σμύρνη του τώρα. Για τη Νέα Σμύρνη στην εποχή της κρίσης. Για τις ανάγκες του σήμερα και για τις επιθυμίες μας για το αύριο. Αν χτες οι δήμαρχοι σχεδίαζαν την πόλη στην οποία θα λειτουργήσουν οι κάτοικοι,
Τώρα χρειαζόμαστε μια δημοτική αρχή η οποία θα βάλει στο επίκεντρο τους ίδιους τους ανθρώπους. Αν λοιπόν οι υποψήφοι της Δημοτικής Αρχής δεν έχουν εξαντλήσει τον πολιτικό τους κύκλο, όπως οι ίδιοι διατείνονται, αν τους αδικούμε στην κριτική που τους κάνουμε, ας αρχίσουν να απαντούν στα πραγματικά ζητήματα τους σήμερα όταν βγαίνουν περιοδίες στη Νέα Σμύρνη. Γιατί πραγματικά ζητήματα για τη Νέα Σμύρνη δεν είναι αυτά που θέτουν, αλλά είναι οι απευθείας αναθέσεις έργων και η διαφάνεια στα οικονομικά. Είναι τα εκατομμύρια ευρώ που σπαταλιούνται σε περιττά έργα, όπως η ανάπλαση της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης. Είναι η ανύπαρκτη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Είναι οι πελατειακές σχέσεις μέσα από το Δήμο. Πραγματικά ζητήματα είναι ότι στους παιδικούς μας σταθμούς οι παιδαγωγοί αλλάζουν κάθε δύο μήνες και τα μικρά παιδιά πρέπει να προσαρμόζονται κάθε δύο μήνες σε νέα πρόσωπα. Γιατί επί 16 χρόνια αυτή η δημοτική αρχή που ξαναζητάει την ψήφο των πολιτών προτιμούσε να μην προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό, ώστε να κρατάει όμοιρους τους εργαζόμενους. Και τώρα αυτό γυρίζει μπούμεραν σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά. Οφείλουν να απολογηθούν γι' αυτό και όχι να είναι υπερήφανοι. Πραγματικό ζήτημα είναι ότι οι συμπολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση, είναι μάλλον ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη ή κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τις τράπεζες. Πραγματικό ζήτημα είναι τα χαλασμένα και με εμπόδια πεζοδρόμια που κάνουν την πόλη απροσπέλαστη για τις μητέρες, για τους ηλικιωμένους, για τα άτομα με αναπηρία και τα βλέπουμε να συνεχίζουν να μένουν έτσι. Είναι η ανεργία των νέων και η ύφεση που διαλύει την τοπική οικονομία. Πραγματικό ζήτημα είναι το πώς θα γίνουν τα σχολεία κύτταρα κριτικής σκέψης, επαφής με τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά ρεύματα, χώροι πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων υψηλού επίπεδου. Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Και δεν το κάνουν μόνο επειδή δεν έχουν κάτι ουσιαστικό να πούν, αλλά γιατί είναι αντίθετοι με μια πολιτική που θα επιχειρεί να τα λύσει. Με ένα Δήμο που θα παρεμβαίνει σε όλα αυτά και θα αμφισβητεί στην πράξη την πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας. Εμείς από την πλευρά μας προτείνουμε μια ριζικά διαφορετική στρατηγική για το Δήμο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρωταγωνιστή. Ένα Δήμο που παρεμβαίνει στη σημερινή πραγματικότητα, όχι για να τη βάλει στη φορμόλη, όχι για να κατευνάσει τα πράγματα, αλλά για να την αλλάξει καθοριστικά μαζί με τους πολίτες, μαζί με την εντολή που οι πολίτες δίνουν σε αυτόν. Γι' αυτό, πρώτον, φροντίζουμε η ψήφος των πολιτών να πιάσει τόπο, να μην πάει χαμένη. Η Νέα Σμύρνη να σπάσει την αυτάρεσκη απομόνωση στην οποία την έχουν βάλει και να γίνει κομμάτι ενός πλατιού δικτύου δήμων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα συντονίσουν τις δυνάμεις τους και θα σχεδιάσουν από κοινού νέες λειτουργίες και θα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση προκειμένου να τις επιβάλλουν. Και κάνοντας αυτό, δημιουργώντας σήμερα το πρόπλασμα του αύριο, ερχόμενοι σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, όχι για να προστατέψουν κάποια κεκτημένα, αλλά για να υπερασπιστούν τις καινούργιες δομές που θα οικοδομήσουν, θα την αποσταθεροποιήσουν, φέρνοντας πιο κοντά την οριστική πτώση της μνημονιακής πολιτικής και στηρίζοντας ενεργά μια διαφορετική κυβέρνηση που θα αναλάβει να αλλάξει τη χώρα και θα το κάνει πράξη. Δεύτερον, ενισχύουμε την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Δεν μας αρκεί ένα μικρό και με εξαιρετικά προβλήματα κοινωνικό παντοπολείο. Στόχος μας δεν είναι να θυμηθούμε σήμερα, όπως κάποιοι μετά από 4 χρόνια μνημονίου, ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος του στην κρίση. Στόχος μας είναι να το κάνουμε πράξη. Στηρίζουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και δημιουργούμε ένα πλαίσιο συντονισμού όλων των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και όλων των τομών αλληλεγγύης. Φροντίζουμε έτσι να μην υπάρχει κανένα συμπολίτης μας χωρίς πρόσβαση σε πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Να μην υπάρχει κανένα παιδί χωρίς εμβολιασμό. Να μην υπάρχει κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση σε γιατρό ή νοσοκομείο όταν το έχει ανάγκη. Τρίτον, ο Δήμος πάβει να είναι θεατής στα μεγάλα ζητήματα. Παρεμβαίνει πολιτικά σε όλα τα θέματα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης και της κοινωνίας. Οι πληστηριασμοί, το κλείσιμο του ΙΚΑ και τόσα άλλα δεν είναι ατομικά προβλήματα του καθενός. Είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους, γιατί αφορούν τον τρόπο που λειτουργεί η τοπική κοινωνία. Και είναι δικαίωμα όλης της πόλης, αλλά και του Δήμου, να συναποφασίζουν τι θα συμβεί, είτε αυτό αρέσει στην κυβέρνηση Σαμαρά, είτε όχι. Αυτό το δικαίωμα καλείται να αναγνωρίσει ο Δήμος και να το επιβάλλει. Και θα είναι μια μεγάλη πολιτική μάχη για την αυτοδιοίκηση το επόμενο διάστημα. Μια μάχη την οποία η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν θέλει επουδενή να δώσει. Τέταρτον,
Τέταρτον, δημιουργούμε μια πόλη προσβάσιμη σε όλους. Μια πόλη για όλους και όχι για κάποιους. Ξεκινάμε ένα εστιασμένο πρόγραμμα επισκευής, γειτονιά τη γειτονιά, όλων των χαλασμένων πεζοδρομίων. Τα απελευθερώνουμε από εμπόδια. Φτιάχνουμε τα μπαγκάκια και τις παιδικές χαρές. Ολοκληρώνουμε την αντιπλημμυρική προστασία. Διασφαλίζουμε τη δυνατότητα των ανθρώπων με αναπηρία να κινούνται ελεύθερα στην πόλη μας. Και φτιάχνουμε προσβάσεις για αμαία σε όλα τα δημόσια κτίρια και τα καταστήματα σε συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Κινήσεις σαν αυτές, εκτός των άλλων, θα τονώσουν την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις κατασκευές και στη συντήρηση του αστικού εξοπλισμού. Πέμπτον, και πολύ σημαντικό, θεσμοθετούμε επιτέλους διαδικασίες πραγματικής διαφάνειας στη λειτουργία του Δήμου. Από την εποχή των πλαστών τιμολογίων του Πανιωνίου, για τα οποία κάποιοι έχουν ακόμα το θράσος να υπερηφανεύονται και δεν ντρέπονται να κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Από την εποχή των χαμένων 500.000 ευρώ από ενίκεια για το Sporting. Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η κοινωνία έχει αλλάξει νοοτροπία. Και το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Δήμος, κάτι που δεν έχουν καταλάβει οι διοικούντες. Στόχος μας είναι να φέρουμε το Δήμο στην πρώτη γραμμή της διαφάνειας και να τον ανοίξουμε στην κοινωνία. Να βάλουμε τέρμα στις καθημερινές συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Ξεκινάμε με θάρρος πρώτα από εμάς τους ίδιους, θεσπίζοντας κανόνες διοντολογίες για τους δημοτικούς μας συμβούλους και για όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, με περιορισμό των αμοιβών των αιρετών, με μέγιστο 2 συνεχόμενες θητείες για όλους, από τον Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο, με απαγόρευση επαγγελματικών σχέσεων ή σχέσεων προμήθειας με το Δήμο. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα Δήμο ανοιχτό και διαφανή, όχι μόνο στους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά σε όλους τους πολίτες. Κάθε έργο ανακοινώνεται και συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη φάση της σύλληψής του και όχι όταν είναι να πέσουν οι υπογραφές με τους εργολάβους. Ξεκινάει και τελειώνει πάντα με οργανωμένη διαδικασία διαβούλευσης και συναπόβασης με τους πολίτες, για να μην ξαναδούμε έργα όπως η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης ή η ανάπλαση της οδού Ομήρου να εμφανίζονται όταν πια οι μακέτες είναι έτοιμες για μια ψεύτικη και προσχηματική διαβούλευση με 5-10 ανθρώπους. Αυτή η ντροπή, αυτή η ξεφτύλα για μια πόλη με το δημοκρατικό παρελθόν της Νέας Σμύρνης πρέπει να τελειώσει στις 18 Μαΐου. Θα τελειώσουμε επίσης με τα κρυμμένα χαρτιά και τους κρυμμένους φακέλους στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Με όλες αυτές τις μελέτες που δεν δίνονται στη δημοσιότητα και μένουν στα συρτάρια για όταν χρειαστεί και όταν βολέψει. Για κάθε έργο θα τηρείται ηλεκτρονικός φάκελος, προσβάσιμος στο διαδίκτυο από όλους, με όλη του την εξέλιξη, με όλα του τα έγγραφα, με όλες τις συμβάσεις και τους προϋπολογισμούς, από την πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία. Θα σταματήσουμε την συστηματική σήμερα παράβαση της νομοθεσίας για τις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων. Οι μελέτες θα ανατίθενται πλέον με ανοιχτούς διαγωνισμούς και όχι στους εκάστοτε κολλητούς. Τα έργα ανάπλασης της πόλης θα γίνονται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό όπως πρέπει και όπως προβλέπει ο νόμος και όχι σε φίλους και γνωστούς. Και τέλος, καταγράφουμε συστηματικά όλη την ακίνητη περιουσία του Δήμου και φροντίζουμε για την αξιοποίησή της, αυτή που σήμερα είναι χαμένη σε διάφορα χαρτιά. Κλείνουμε τις τρύπες στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας που έχουν ανακαλύψει εδώ και χρόνια οι ορκωτοί λογιστές, αλλά για κάποιους μυστήριους λόγους αφήνουν ανοιχτές οι δημοτικές αρχές. Και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε πλήρη διαχειριστικό έλεγχο όλου του Δήμου και όλων των νομικών προσώπων, του πολιτιστικού οργανισμού, των παιδικών σταθμών, της εθνικής στέγης σε βάθος πενταετίας. Για να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει. Για να κάτσει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και για να καταλάβουμε γιατί αυτόν τον έλεγχο μας τον αρνήθηκαν όταν πιάστηκαν κάποιοι να βάζουν χέρι στο ταμείο του Δήμου. Τι ακριβώς κρύβουν και τι θέλουν να κερδίσουν. Έκτο, δίνουμε φωνή στους συλλόγους της πόλης και στους κατοίκους. Στηρίζουμε τους πραγματικά δραστήριους συλλόγους της Νέας Σμύρνης και όχι τις βιτρίνες, θεσπίζοντας αντικειμενικά κριτήρια για τις επιχορηγήσεις που παίρνουν, ζητώντας τους, κάνοντάς το με βάση συγκεκριμένες προτάσεις δραστηριοτήτων που θα υποβάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ στο τέλος κάθε χρονιάς θα γίνεται αξιολόγηση και απολογισμός. Παρέχουμε χώρους για δραστηριότητες στους συλλόγους και τους εμπλέκουμε στη διαχείριση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου, όπως είναι ο Γαλαξίας.
Παράλληλα, θεσπίζουμε διαδικασίες συναπόφασης των πολιτών μέσα από συνελεύσεις γειτονιάς αλλά και δημοψηφίσματα για όλα τα μεγάλα θέματα. Και φέρνουμε στους πολίτες το προσκήνιο όχι σε κάθε εκλογές αλλά σε όλη την τετραετία, καθιερώνοντας μία Κυριακή το χρόνο, την Κυριακή των δημοψηφισμάτων, που οι ίδιοι θα μπορούν να θέτουν ζητήματα που τους αφορούν σε δημοψήφισμα σε όλη την πόλη. Και βέβαια, εκδημοκρατίζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και το κάνουμε πραγματικό Δημοτικό Συμβούλιο. Θεσμοθετούμε τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης αλλά και των πολιτών των ίδιων να θέτουν θέματα προσυζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σπάζοντας έτσι το σημερινό αντιδημοκρατικό μονοπόλιο του εκάστοτε δημάρχου. 7. Σχεδιάζουμε τον αναπτυξιακό ρόλο του Δήμου, ενδυναμώνοντας την κοινωνία και όχι τους εργολάβους. Δεν θέλουμε την ανακύκλωση των εργαζομένων σε επιδοτούμενα πεντάμινα με μισθούς πείνας και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Οι νέες γενιές πρέπει να βρουν τη στήριξη που χρειάζονται για να φέρουν σε πέρας τον απαιτούμενο παραγωγικό μετασχηματισμό. Μια αλλαγή που πρέπει να στρέφεται στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας και όχι στην επιδίωξη της άκρατης κερδοφορίας. Στρέφουμε τις δυνάμεις του Δήμου, τις υλικές δυνάμεις και τους ανθρώπους, το προσωπικό του, σε αυτό το σκοπό και βάζουμε στόχο να δημιουργήσουμε υποδομές οι οποίες θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Αντί να δίνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως δίνει σήμερα ο Δήμος μας, για να κάνει ένα γύρο κατάρτισης μόλις 80 ατόμων, φίλες και φίλοι, μόλις 80 ανέργων από τις χιλιάδες ανέργους που έχει η πόλη μας, διεκδικούμε οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για να στηριχθούν συνεργατικές πρωτοβουλίες με έμφαση σε παραγωγικούς τομείς, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, στις νέες τεχνολογίες, για να δημιουργηθούν υποδομές στήριξης των μικρών επιχειρήσεων, για να φτιαχτούν δίκτυα συνεργασίας που θα τους επιτρέψουν να φύγουν μπροστά, για την ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Αρνούμαστε όμως κάθετα και κατηγορηματικά την ψευδεπίγραφη χρησιμοποίηση των συνεταιρισμών σαν εργαλείο για να ιδιωτικοποιηθούν οι δημοτικές υπηρεσίες, όπως επιχειρείται να γίνει με τους σχολικούς φύλακες με το βοήθεια στο σπίτι. Αντίθετα, μιλάμε με σαφήνεια για μια πολιτική που θα στηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την κάλυψη νέων καινούριων αναγκών της κοινωνίας μας, εκεί που η αγορά έχει αποτύχει και έχει αποσυρθεί. Και έχει αποτύχει σε πάρα πολλά η αγορά, φίλες και φίλοι. Αυτόν τον ζωτικό χώρο της αγοράς, αυτόν τον χώρο που διευρύνει την έννοια του δημοσίου, διεκδικούμε και θα κερδίσουμε. 8. Βάζουμε τα σχολεία στο κέντρο της μέρισμάς μας. Ξεκινάμε με πλήρη αντισεισμικό έλεγχο όλων των σχολικών κτηρίων σε μια χώρα, σε μια πόλη σεισμογενή. Έναν έλεγχο τον οποίο εδώ και 4 χρόνια αρνείται να κάνει η Δημοτική Αρχή και οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων. Φροντίζουμε επίσης να μην υπάρχει κανένα υποσυτισμένο παιδί. Κύριος στόχος μας όμως είναι να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να μην χαθεί η νέα γενιά στη δίνη της κρίσης και του φασισμού. Να δημιουργήσουμε εκείνο το υποστηρικτικό πλαίσιο ώστε οι άνθρωποι της πόλης και οι υπεύθυνοι φορείς να μπορούν όχι μόνο να λειτουργήσουν υποτυπωδώς, αλλά να βάλουν ψηλά τον πήχη. Αυτό είναι που τους ζητάμε και θα έχουν τη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, που είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθούν με μεράκι σε αυτή την πρόσκληση, αλλά πάνω απ' όλα σε αυτή την πρόκληση για ένα καλύτερο μέλλον. Προχωράμε στηρίζοντας την πρωτοβουλία της τοπικής ΕΛΜΕ για δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία, για υψηλού επίπεδου και φιλοδοξιών προγράμματα διεύρυνσης της γνώσης, για νέες τεχνολογίες στα σχολεία, για ψηφιακό υλικό, για αθλητικές δραστηριότητες, ανταλλαγές, μουσική, θέατρο, επιστημονικά εργαστήρια. Όλα αυτά που θα πρέπει να είναι στοχευμένα μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης, ώστε η νέα γενιά να πάρει την καλύτερη, την πιο πολύπλευρη μόρφωση που μπορούμε να της δώσουμε σήμερα. Να αποκτήσει ευρύ πνεύμα και ανεξαρτησία σκέψης, ικανά να την κάνουν να αμφισβητήσει ολόκληρη αυτή την κατάσταση. Γιατί για μας αυτό αποτελεί την καλύτερη επένδυση στο μέλλον. 9. Στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό, το μαζικό και το σχολικό αθλητισμό. Αναγνωρίζουμε τον ρόλο των ερασιτεχνικών σωματείων ως κιτάρων αθλητισμού και σχεδιάζουμε μαζί τους την αναβάθμιση των υποδομών αλλά και τη διεύρυνση των προγραμμάτων τους στον μη αγωνιστικό αθλητισμό για νέους και μεγαλύτερους ανθρώπους. Ενισχύουμε το σχολικό αθλητισμό, τον αθλητισμό για άτομα με αναπηρία, αλλά και φροντίζουμε για τη γενικότερη επαφή των παιδιών με την άθληση και την υγιεινή ζωή. Και τελευταίο, 10, αλλά θα καταλάβετε τη σημασία του σε συμβολικό και πραγματικό επίπεδο για αυτήν εδώ την πόλη, ο Δήμος μας θα αποκτήσει επιτέλους πολιτιστική πολιτική.
για πρώτη φορά σε αυτή την πόλη, μετά από 16 χρόνια διακυβέρνηση Τζουλάκη-Κουτελάκη, μετά τα μαγαζάκια του πολιτισμού, θα προτείνουμε και εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον πολιτισμό που θα ξεδιπλώνεται σε 4 άξονες. Σε 4 άξονες. Στη δημιουργία υποδομών πολιτισμού, στη στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας, στη στήριξη της τοπικής δημιουργίας υψηλού επίπεδου και στην επαφή των πολιτών με την τέχνη. Από αυτά, το ξέρετε καλά όλοι, η Δημοτική Αρχή, αν έχει ασχοληθεί με κάτι, είναι μόνο με τον τελευταίο άξονα. Το μεγαλύτερο μέρος των 15 με 20 εκατομμυρίων ευρώ που διέθεσε τα τελευταία 16 χρόνια στον πολιτισμό πήγε σε ενδιαφέρουσες ενδεχομένως, αλλά υπερκοστολογημένες εκδηλώσεις που δεν άφησαν πίσω τους τίποτε άλλο από ωραίες φωτογραφίες. Στόχος μας είναι να διοργανώσουμε εφάμιλες εκδηλώσεις χωρίς υπερκοστολογήσεις, αλλά και να δώσουμε στους φορείς της πόλης να διαχειριστούν οι ίδιοι χώρους όπως ο Γαλαξίας και να τους γεμίσουμε τη δουλειά τους. Να προσθέσουμε στούντιο για πρόβες και ηχογραφήσεις από τοπικά νεανικά συγκροτήματα και χώρους για θεατρικές πρόβες και παραστάσεις αντί να διώχνουμε τη θεατρική ομάδα του Δήμου. Να φροντίσουμε ώστε οι δημοτικοί κινηματογράφοι να περάσουν στη διαχείριση του Δήμου και να εμπλουτιστούν με κινηματογραφική λέσχη και προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας και δημιουργίας κινηματογραφικών ταινιών για τα σχολεία. Να ενεργοποιήσουμε σε συνεργασία με τους συλλόγους τις δικές τους υποδομές και βέβαια να μετατρέψουμε τις Ιωνικές γιορτές σε ένα υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικό φεστιβάλ εμπνευσμένο από την ιστορία της πόλης μας και αφιερωμένο στην προσφυγιά και τη μετανάστευση, σε αυτά τα δύο μεγάλα κοινωνικά φαινόμενα που παραμένουν σύγχρονα, που μας καίνε και σήμερα όλους σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα αποτελεί πανελλήνιας εμβέλειας πολιτιστικό γεγονός και θα δημιουργεί γύρω του ένα οικοσύστημα καλλιτεχνών και άλλων υποδομών που θα τονώνει την τοπική οικονομία. Φίλες και φίλοι, το παραπάνω πλέγμα προτάσεων συνθέτει μια νέα στρατηγική για την αυτοδιοίκηση. Μια πολιτική για ένα Δήμο που θα είναι εκπρόσωπος των πολιτών και όχι υπάλληλος της κυβέρνησης. Γιατί τελικά αυτό συμπυκνώνει το τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές. Το τι καλούμαστε να ψηφίσουμε στις 18 Μαΐου. Και η μόνη δημοτική παράταξη που θέλει και μπορεί να κάνει πράξη μια τέτοια πολιτική είναι η στροφή Νέας Σμύρνης. Γιατί είναι η μόνη δημοτική κίνηση που αρνείται ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, που δεν αποδέχεται ότι ο μόνος ρόλος του Δήμου είναι να αποτελεί εργαλείο της κρατικής πολιτικής. Είναι η μόνη παράταξη που δεν βλέπει τις δημοτικές εκλογές ως μια εθιμοτυπική διαδικασία. Που δεν θεωρεί ότι η θέση όλων όσων αντιστέκονται στη μνημονιακή πολιτική είναι μια ζωή και πάντα στην αντιπολίτευση. Είναι η μόνη παράταξη που θέλει να υλοποιήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την αυτοδιοίκηση, ώστε αυτή να αρχίσει να εκφράζει την πολιτική βούληση των δημοτών και όχι να την καταστέλει. Γι' αυτό και η ψήφος στη στροφή Νέας Σμύρνης είναι μια ψήφος που δεν είναι μοναχική. Είναι μια ψήφος που αθρίζεται με αντίστοιχες ψήφους σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους, για τη δημιουργία ενός δυναμικού, ριζοσπαστικού και πλειοψηφικού πολιτικού ρεύματος ανατροπής. Ένα ρεύμα... Ένα ρεύμα που όχι μόνο το έχουμε ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ, αλλά σήμερα είναι και εφικτό να το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι που διακυβεύεται, φίλες και φίλοι, σε αυτές τις εκλογές. Για αυτό το πράγμα ψηφίζουμε στις 18 Μαΐου και για όχι όσα εκείνοι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Και σε αυτό το όραμα σας καλούμε να δώσετε πνοή νίκης, στέλνοντας τη στροφή Νέας Σμύρνης στις 18 Μαΐου στο δεύτερο γύρο των εκλογών και από εκεί στις 25 Μαΐου στη Δημοτική Αρχή. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα. Με μια ομάδα που διαθέτει πείρα, γνώση, δημιουργικότητα και συλλογική διάθεση. Άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και που δείχνουν με τη διαδρομή τους και τη στάση ζωής τους ότι δεν αγοράζονται και δεν πουλούνται για λίγη εξουσία. Είναι μαζί μας αυτόν τον αγώνα ο Ιγνάτιος ο Αβαγιανός, χημικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, κατασκευαστής και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Είναι η Τίνθη Αγριανάκη, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Χορευτών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι ο Τάσος ο Αργυρίου, από τους οικολόγους πράσινους, που δίνει μαζί μας τη μάχη για την αλλαγή.
Είναι η Κέτη Ιαζδραχά. Ιστορικός και ερευνήτρια. Είναι η Μαρία Ιβαμβουρέλη, νοσηλεύτρια και δημοτική σύμβουλος στη Νέα Σμύρνη, σήμερα με τη στροφή Νέα Σμύρνη. Είναι η Μαρία Ιβαρλά, νομικός, απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνών. Ο Πέτρος Οβατούγιος, μαθηματικός στο 5ο Λύκειο της Νέας Σμύρνης. Ο Βασίλης Οβενετσάνος, τεχνολόγος γεωπόνος. Η Ειρήνη Γαβρίλη, διπλωματούχος αισθητικός και, πρώην πρόεδρος των αισθητικών Ελλάδος και μέλος της Κοινωνικής Συμφωνίας. Ο Γάτσιος ο Δημήτρης, συνταξιούχος τραπεζικός από την Εθνική Τράπεζα. Ο Παναγιώτης ο Γεωργούτσος. Ο Παναγιώτης ο Γεωργούτσος, μαθηματικός από το 4ο Λύκειο. Ο Γιαννάκης ο Δημήτρης, πολιτικός μηχανικός. Ο Βασίλης ο Γιάντας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιμβρίων. Η Άννα η Δημητράτου, δικηγόρος και πρώην δημοτική σύμβουλος με τη στροφή Νέας Μήνης. Η Μαρία η Δημοπούλου, δημόσιος υπάλληλος. Η Μέρη η Έσπερ, μουσικός. Ο Αλέξανδρος ο Ηλιόπουλος, φοιτητής στο Μαθηματικό της Αθήνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Φοιτητών της Σχολής του. Ο Παναγιώτης ο Ιωαννίδης, πολιτικός επιστήμονας και δραστήριο μέλος σε αποστολές των γιατρών του κόσμου. Ο Μπάμπης ο Κακαβάς, επίσης τραπεζικός από την Εθνική Τράπεζα. Ο Μιχάλης ο Καλομενόπουλος, οικονομολόγος και λογιστής. Η Γιάννα η Καναβού, τραπεζοϋπάλληλος. Ο Μάκης ο Καπλανίδης, οικονομολόγος και μέλος του ΣΑΦΑΝΣ, του Συλλόγου του Φίλου, των Φίλων του Άλσους. Η Ελένη η Καραγιάννη, συνταξιούχος του Δημοσίου. Ο Γιώργος ο Καραμουσουλής. Ο Γιώργος ο Καραμουσουλής, δάσκαλος και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Δασκάλων της πόλης μας και τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων της Νέας Σμύρνης. Η Έλλη Καραπαναγιώτου, πολιτική επιστήμονας. Ο Θεόφιλος ο Καταληφός, συνταξιούχος και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Η Νατάσα η Κατρανίδου, αισθητικός και πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου της Estée Lauder. Ο Γιώργος ο Κομπότης, συνταξιούχος μαθηματικός, καθηγητής στη μέση εκπαίδευση. Η Λίτσα η Κοταρά, ο τωρινολαριγολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του ΕΟΠΗ που έδωσε τη μάχη για να μείνει ανοιχτό το ΙΚΑ. Ο Χρήστος ο Κουρκούνης, δάσκαλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων από το πρώτο δημοτικό της πόλης μας. Η Αγγελική η Κουρουζίδου, βιολόγος. Η Αθηνά η Κριτσιάνη, δασκάλα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Μήνης. Ο Γιώργος ο Λικουριώτης, διοικητικός υπάλληλος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η Ανθή η Ματαβράκου, δασκάλα στο δεύτερο, μάλλον πρώην διευθύντρια στο δεύτερο, συγγνώμη, πρώην διευθύντρια στο τέταρτο δημοτικό σχολείο της Νέας Μήνης. Ο Νάσος ο Μπέτζος, φυσικοθεραπευτής και πρώην αθλητής στο Μήλωνα. Η Όλδα η Μιχελή, συνταξιούχος από την Εμπορική Τράπεζα. Η Χάιδο η Μουζάκη, οδοντίατρος, εδώ στη Νέα Σμύρνη. Ο Τάσος ο Παπαδάκος, πολιτικός μηχανικός. Ο Παπαδόπουλος ο Φίλιππος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μήλωνα. Η Ιωάννα η Παπαθανασίου, ιστορικός στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Ο Σωτήρης ο Παυλάκος, συνταξιούχος φιλόλογος, αγαπημένος καθηγητής στο 5ο Λύκειο της Νέας Μήνης. Ο Αχιλλέας ο Παυλίδης, αρχιτέκτονας. Ο Θέμης ο Παυλόπουλος, διατροφολόγος, καθηγητής φυσικής αγωγής και επίσης δραστήριο μέλος του ΣΑΦΑΝΣ. Η Τότα η Ποταμίτη, φιλόλογος στο 6ο Γυμνάσιο της Νέας Μύρνης. Ο Ρίσβας ο Χρήστος, οδοντίατρος. Ο Γιώργος ο Ρωμαίος, πολιτικός μηχανικός. Ο Σαμοήλης ο Αλέξανδρος, άνεργος, που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Η Αθηνά η Σκουλά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ποντίων. Η Ρουμπίνη η Τσαμασίρου, βιολόγος και πρώην αντιδήμαρχος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Φιλιό η Τσουκαλά, ψυχολόγος. Ο Φίλιππος ο Φιλιππίδης, αναλυτής συστημάτων. Και ο Βασίλης ο Ψαλιδάς από το χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Φίλες και φίλοι, με αυτήν εδώ την ομάδα, με όλα τα μέλη της δημοτικής μας κίνησης, επιδιώκουμε να ξαναορίσουμε τη δημοτική πολιτική, αναγνωρίζοντας έμπρακτα ότι η δημοτική κατάσταση, οι ανάγκες και τα θέλω των ανθρώπων έχουν αλλάξει μετά την κρίση. Γιατί αν συνεχίζουμε να... Και η Παναγοπούλου η Νάντια,
την οποία ξεπέρασα εδώ στη λίστα, νέα δικηγόρος εδώ της πόλης μας. Νάντια, πού είσαι? Προχωράμε. Χίλια συγγνώμη. Γιατί φίλες και φίλοι, θέλουμε να ξαναορίσουμε τη δημοτική πολιτική, γιατί αν συνεχίσουμε να σχεδιάσουμε τη δημοτική πολιτική σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, όπως σε γενικές γραμμές έκανε η απερχόμενη δημοτική αρχή, μπορεί κάποιοι δημοτικοί παράγοντες να καταφέρουν να συνεχίσουν την πολιτική τους καριέρα. Σίγουρα όμως η πόλη μας θα έχει αποδειχτεί κατώτερη των δυνατοτήτων της, κατώτερη των περιστάσεών της. Με αυτό κατά νου, η στροφή Νέας Σμύρνης είναι και η πιο ανοιχτή δημοτική παράταξη που θα μπορούσε να καλέσει με πλήρη ευθύνη σε αυτό το κοινό μέτωπο αγώνα. Έχουμε απευθύνει εδώ και μήνες κάλεσμα στις υπόλοιπες παρατάξεις της αριστεράς στην πόλη μας. Στις παρατάξεις εκείνες με τις οποίες βρεθήκαμε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέμε τα ίδια πράγματα. Βρεθήκαμε στους δρόμους της Νέας Σμύρνης να δίνουμε τις ίδιες μάχες για να διαμορφώσουμε ένα κοινό μέτωπο, χωρίς προαπαιτούμενα για πρόσωπα, όπου ο καθένας θα μπορεί να κρατάει την αυτονομία του, αλλά και που όλοι μαζί θα τολμήσουμε να συμμετάσχουμε στην αλλαγή σελίδας που έχει ανάγκη η πόλη. Αυτή την πρόσκληση που δεν έγινε δεκτή τότε, την απευθύνουμε και σήμερα από εδώ. Θα την απευθύνουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Σας καλούμε όλους να μας στηρίξετε. Θα την απευθύνουμε και την επόμενη ημέρα των εκλογών από τη θέση της Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα όμως, προετοιμαζόμαστε να δώσουμε και να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών με όσους πραγματικά επιθυμούν να δώσουν μια διαφορετική διοίκηση στο Δήμο και όχι να αναπαραγάγουν το σημερινό καθεστώς. Καλούμε κάθε πολίτη που συμμερίζεται τις ίδιες αξίες με εμάς, που βλέπει την ανάγκη για ένα εναλλακτικό, ισχυρό, ενωτικό πολιτικό σχέδιο για το Δήμο της Νέας Σμύρνης, που θέλει να δουλέψουμε μαζί μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες για τη μεγάλη ανατροπή, να πλαισιώσει την προσπάθεια της στροφής Νέας Σμύρνης. Και τους καλούμε να διασφαλίσουμε όλοι μαζί ότι σε αυτή την προσπάθεια η περιφέρεια Αττικής δεν θα είναι αντίπαλος όπως είναι σήμερα. Θα είναι σύμμαχος και συμπαραστάτης. Γιατί εμείς λέμε ξεκάθαρα αυτό που είναι ο μεγαλύτερος φόβος των κυρίων Τζουλάκη, Κουτελάκη και Στέφου. Ναι, θέλουμε να χάσει ο Γιάννης Γουρός στην περιφέρεια. Θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Θέλουμε να αλλάξουμε το Δήμο, να αλλάξουμε την περιφέρεια, να αλλάξουμε τη χώρα. Και είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να καλωσορίσουμε σήμερα εδώ τη Ρένα Δούρου, επικεφαλής της προσπάθειας να τελειώνουμε μία και καλή, μία για πάντα με τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που λιμένονται την περιφέρεια Αττικής. Γιατί στην Αττική χρειαζόμαστε μια δύναμη ζωής. Η αλήθεια είναι ότι ο ήλιος είναι ένα καλό μου άλοθη για να κρύψω τη συγκίνηση. Γιατί σε τούτη την πλατεία έχω ξαναβρεθεί για πολύ σπουδαία πράγματα. Έχω βρεθεί για σπουδαία πράγματα για τη Νέα Σμύρνη. Έχω βρεθεί για σπουδαία πράγματα για την περιφέρεια Αττικής. Έχω βρεθεί για σπουδαία πράγματα για τη χώρα. Τόσοι και άλλοι τόσοι έχουμε αγωνιστεί από κοινού για όλα αυτά που σήμερα και τούτες τις μέρες μοιάζουν με θέατρο σκιών. Και φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, αν το θέατρο σκιών παραπέμπει σε παιδικά γέλια, σε αλάνες και γειτονιές, το θέατρο σκιών της κυβέρνησης Σαμαρά, Βενιζέλου και Μπαλτάκου παραπέμπει ευθέως στις σκιές που ρίχνουν οι νεοναζί στη δημοκρατία. Σκιές για τις οποίες και από τούτη την πλατεία όλοι οι δημοκράτες, όλες οι δημοκράτισσες είχαμε ευθύς εξ αρχής της κρίσης προειδοποιήσει. Γιατί εμείς από την αρχή της οικονομικής κρίσης κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέγαμε αυτό που σήμερα βλέπουμε δυστυχώς να γίνεται μια ζωφερή πραγματικότητα.
ότι δηλαδή φίλες και φίλοι, οι μνημονιακές πολιτικές δεν βλάπτουν μόνο σοβαρά την οικονομία της πατρίδας μας. Δεν καταστρέφουν μόνο τον κοινωνικό ιστό. Δεν διαλύουν μόνο τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας. Σπηλώνουν και συρρυκνώνουν την ελληνική δημοκρατία. Γιατί φίλες και φίλοι, η αποκάλυψη των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και Χρυσής Αυγής, η αποκάλυψη για το παρακράτος που φωλιάζει στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν είναι για μας και για πολλούς άλλους κεραυνός ενεθρία. Είναι η τελευταία πράξη. Και σας ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ για να είναι μία από τις τελευταίες πράξεις μιας στρατηγικής που σκοπεύει να πλήξει με κάθε τρόπο τη δημοκρατία, με κάθε τρόπο τους πολίτες. Ακριβώς τούτη την περίοδο που διαγράφεται απολύτως ρεαλιστική η δυνατότητα ανάληψης της εξουσίας από τη δημοκρατία, η δυνατότητα ανάληψης από την αριστερά, η δυνατότητα ανάληψης από όλους εσάς, από τους πολίτες με τους πολίτες για τους πολίτες, τούτη την ώρα αυτοί παίζουν τα ρέστα τους. Στο πλαίσιο μιας αντισύριζα, μιας αντιαριστερής στρατηγικής που έχει εκπονήσει ο ακροδεξιός θύλακας που έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία και που είχε προηγηθεί εκείνη η ανεκδίγητη θεωρία των δύο άκρων που ταύτιζε την αξιωματική αντιπολίτευση με την άκρα δεξιά. Είχαν προηγηθεί, βλέπετε, οι απόψεις του κυρίου Μπαλτάκου περί δυνατότητας συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά φίλες και φίλοι, συναγωνιστές μου πραγματικοί τα τελευταία χρόνια, το πιο χειροπιαστό παράδειγμα των εκλεκτικών συγγενειών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής είναι ο ίδιος ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση του ΤΟΠ. Εξηγούμαστε. Όταν κάθε κοινωνική διαμαρτυρία αντιμετωπίζεται με την αστική βία, με την αστυνομική, αλλά εν τέλει αστική. Όταν κάθε αντίσταση στα αντισυνταγματικά μέτρα που καταργούν τα δικαιώματά μας στην εργασία, στη σύνταξη, στην εκπαίδευση, στην υγεία, αντιμετωπίζεται με τα γκλόπ των αστυνομικών δυνάμεων. Όταν κάθε διαδήλωση κατά της βίαιης υποβάθμισης μας, της ζωής μας, βρίσκει απέναντι αστυνομικούς κλούβες, δακρυγόνα και καταστολή. Όταν οι μετανάστες κυνηγούνται ανηλαιώς και κλείνονται σε άδεια στρατόπεδα. Όταν οι αστυνομικές αρχές δεν λογοδοτούν για τις πράξεις βίας κατά των πολιτών, κατά των δημοσιογράφων, κατά των συνδικαλιστών, κατά κάποιων υπερήφανων γυναικών, των απολυμμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομίας, που σας λέω ότι είναι η δύναμή μου σε αυτόν τον αγώνα που δίνω εδώ και τόσες εβδομάδες. Γιατί με αυτές τις γυναίκες θα καθαρίσουμε. Και όχι με τα εργολαβικά συμφέροντα, τα σκουπίδια της περιφέρειας, τα σκουπίδια της χώρας, τα σκουπίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν φίλες και φίλοι συμβαίνουν όλα αυτά στη μνημονιακή πατρίδα μας του 2014, τότε είναι σίγουρο ότι δύο πράγματα σηματοδοτούνται. Πρώτον, η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο από την κοινωνία και από τις ανάγκες της. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει αποκτήσει ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Και τα δύο αυτά, φίλες και φίλοι, συγκλίνουν στην ίδια και μοναδική διαπίστωση. Ότι ο χρόνος παραμονής αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία έχει τελειώσει. Ότι όσο παραμένει στην εξουσία, τόσο το χειρότερο για τον τόπο, για την κοινωνία, για τους πολίτες, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η οποία τοπική αυτοδιοίκηση επί των μνημονιακών ημερών τους δεν είναι ούτε τοπική ούτε αυτοδιοίκηση. Αλλά γίνεται απλά ένα γρανάζι στην εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας, χωρίς πόρους, αλλά με όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, μια ετεροδίκηση με τους πολίτες, με όλους εσάς, με όλους εμάς στη γωνία. Φίλες και φίλοι, είναι βέβαιο ότι η περιφέρεια Αττικής, και το λέω με πόνο καρδιάς, αποτελεί το πρότυπο, το ιδανικό πρότυπο για τούτη την κυβέρνηση. Γιατί σε τίποτα δεν ενοχλεί την κεντρική εξουσία. Το αντίθετο μάλιστα. Ευθυγραμμίζεται πλήρως με όλες τις κεντρικές επιλογές. Είτε πρόκειται για το γενικό ρυθμιστικό, είτε για την διαγραφόμενη, καθώς όλα δείχνουν, ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, του νερού, της ζωής μας.
είτε πρόκειται για το ελληνικό, είτε για την περιστολή των όποιων πόρων για την αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, ο απερχόμενος περιφερειάρχης αποδεικνύεται στον πιο υπάκουο μαθητή των πολιτικών λιτότητας. Είναι το καλύτερο μοντέλο που θα μπορούσε να βγάλει μια κυβέρνηση που θα ήθελε να υλοποιούνται οι μνημονιακές της πολιτικές στην περιφέρεια. Είναι το καλύτερο μοντέλο ενός περιφερειάρχη που υποβαθμίζει, όπως άλλωστε και η κεντρική εξουσία, κάθε κοινωνική πολιτική, κάθε δράση που θα βοηθούσε τους ανέργους σε μια περιφέρεια όπου η ανεργία πλησιάζει πλέον το 30%. Αδιαφορεί, φίλες και φίλοι, για την πολιτική. Για κάθε πολιτική εν τέλει, από αυτές που έχει τη δυνατότητα, πιστέψτε με, ακόμα και σήμερα, να εφαρμόσει περιφέρεια κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Αντιθέτως, δεν αδιαφορεί καθόλου και κατακλείζει τα γραφεία των δημοσιογράφων εσχάτως με δελτία τύπου γεμάτα με αριθμούς για το έργο του. Μόνο που προδίδεται ακριβώς από αυτό το έργο. Γιατί γίνεται φανερό ότι πρόκειται για έργα βιτρίνας, έργα εξοραϊσμού. Από αυτά, ξέρετε, τα εύκολα, τα της τελευταίας στιγμής. Πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια. Όταν και το ξέρει ο κάθε ένας και η κάθε μία από το ίδιο του το σπίτι, από το ίδιο του το μαγαζί, από την ίδια του την ανεργία, στην Αττική γη έχουμε επίγουσες ανοιχτές πληγές που πρέπει να επουλώσουμε. Σταχυολογώ, η μη ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Δεν είναι δυνατόν να πνίγεται η Αττική από μία νεροποντή το 2014 που η χώρα μας προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν το 2014 να παραμένει σοβαρή εκκρεμότητα το αποχετευτικό σύστημα σε περιοχές κατά τ' άλλα high class. Δεν είναι δυνατόν οι ανάγκες σε ευρωπονιμπιακούς σταθμούς να είναι τεράστιες σε μία περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης. Και εμείς οι γυναίκες ξέρουμε καλά ότι και η ανεργία του άντρα μας στους δικούς μας ώμους φορτώνεται. Και η ανεργία η δικιά μας αυτόχρημα μας κάνει να μην ξέρουμε πού να ακουμπήσουμε τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, η ανάγκη, και πάλι με φιδό, ενός σύγχρονου, εναρμονισμένου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008 του 98, που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 4042 του 2012 για ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, δεν είναι ανάγκη για τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Όταν λοιπόν εκκρεμούν όλες αυτές και άλλες πολλές ανάγκες και ο απερχόμενος περιφερειάρχης αφήνει κατά 77% ανεκτέλεστα τα έργα που ο ίδιος είχε προβλέψει για το 2013 προκειμένου να αποκτήσει πλεόνασμα, τότε γιατί να μην αποτελεί το πρότυπο περιφερειάρχη για τη μνημονιακή κυβέρνηση. Μα εμείς ξέρουμε, με πλεόνασμα βουλιάζει η Ελλάδα, με πλεόνασμα βουλιάζει η περιφέρεια Αττικής και εμείς αυτό θα το σταματήσουμε. Φίλες και φίλοι, και κάτι ακόμα. Σε τούτες εκλογές παραφορέθηκε το κουστούμι του τεχνοκράτη. Παραφορέθηκε το κουστούμι του διαχειριστή υποψηφίου. Και γυρνάνε και μας λένε και στον Παναγιώτη, τον Πάντο και σε μένα, είστε νέοι και άπειροι. Αφήστε να τα διαχειριστούμε εμείς. Αυτοί που σηκώσαμε τα βάρη από το 2002. Μα εμείς τους λέμε ότι 12 χρόνια είναι αρκετά. Φτάνει ως εδώ και ερχόμαστε εμείς οι άπειροι στη διαχείριση της μίζας και της αρπαχτής, γιατί εμείς είμαστε άπειροι σε αυτό και άπειροι θα παραμείνουμε. Γιατί ήρθαμε εδώ να σταματήσουμε σε τούτες τις εκλογές ένα σύστημα ημετέρων, κολλητών, παλαιοκομματικό που έφερε την πατρίδα μας ως τα εδώ. Ένα σύστημα που θέλει από την υποψηφιότητα εκ νέου του 12 χρόνια ενασχολούμενου έμπειρου με την τοπική αυτοδιοίκηση να θυσιαστεί η περιφέρεια για να κρατηθεί η κυβερνητική συνοχή για τον καλύτερο εκπρόσωπο λοιπόν των ημετέρων. Εμείς λοιπόν τους λέμε
ότι το Μάιο η δυνατότητα που μας δίνεται να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή θα την αρπάξουμε από τα μαλλιά και από παντού και θα κερδίσουμε στις 26 Μαΐου το παλαιοκομματικό σύστημα των ημετέρων δημάρχων. Το παλαιοκομματικό σύστημα εκείνων που θέλουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Αττική Υγεία θα λάβει τέλος. Θα διώξουμε από την πρώτη περιφέρεια της χώρας και από τις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο κατάλοιπο της πολιτικής που άνοιξε την πόρτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια. Θα δείξουμε την έξοδο στον πιο αυθεντικό εκφραστή τους. Θα κάνουμε μια νέα αρχή. Μια αρχή ενάντια σε κάθε είδους συμφέροντα. Συμφέροντα ακριβώς σαν και αυτά που προσπάθησαν να υποδείξουν τη θέση μας σε σπουδαία ζητήματα του αθλητισμού, όπως το ζήτημα των γηπέδων. Μα εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτούς που τόσα χρόνια μας εξαπατήσανε με λογικές και γήπεδα θα σας φτιάξουμε. Εμείς δεν δίνουμε τέτοιους αγώνες. Εμείς όμως δεν φοβόμαστε και στα συμφέροντα. Δεν θα υποκύψουμε σε όποιους στρατούς έχουν εξαπολυθεί εναντίον μας. Και σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω από τις αρχές και τις αξίες μας, είτε στο γήπεδο της ΑΕΚ, είτε σε όποιο άλλο ζήτημα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις, στα σκουπίδια και στα γήπεδα, παντού και πάντα, έχω μια ευρεία κοινωνική στήριξη. Ένα σαφές και απόλυτο μέτωπο πολιτών κατά των εργολάβων, κατά των συμφερόντων. Εσείς με κρατάτε όρθια. Εσείς δεν με αφήνετε να κάνω βήμα πίσω. Και για να ιτηθούν αυτά τα συμφέροντα, για να ιτηθεί ο αυθεντικότερος εκφραστής τους, μας χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση. Σας λέω λοιπόν και σας καλώ με τη σειρά σας να δώσουμε έναν αγώνα στον οποίο δεν θα περισσεύει κανείς. Να φτιάξετε και να φτιάξουμε ένα κοινωνικό μέτωπο ευρύ, αποτελεσματικότερο κατ' εμέ εργαλείο για να κάνουμε τη νέα αρχή ανατροπής και ελπίδας. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα από τούτη την πλατεία έναν ανυποχώρητο αγώνα όχι για τις εκλογές, έναν ανυποχώρητο αγώνα για το μέλλον μας. Για μια περιφέρεια Αττικής, έπαλξη των αγώνων για δουλειά, ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμό του περιβάλλοντος. Μια περιφέρεια Αττικής που συνηθίζω να λέω θα είναι μια περιφέρεια Αττικής 3α. Αλληλεγγύη, ανθρωπιά, αξιοπρέπεια. Μια περιφέρεια αξιοβίωτη, μια περιφέρεια για τον άνθρωπο και όχι για τους εργολάβους. Μια περιφέρεια που θα εμπιστευτεί τους πολίτες της και τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο ενός σοβαρού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Για να βγει η Αττική από την κρίση με όρους δημοκρατίας, ισότητας, ελευθερίας. Για να δείξει η Αττική το δρόμο για την Ελλάδα. Μακριά από τα μνημόνια, μακριά από τη λιτότητα. Για να γίνει η Αττική μας το πρότυπο ενός νέου υποδείγματος εξουσίας. Από τους πολίτες, με τους πολίτες, για τους πολίτες και θα νικήσουμε. Καλούς αγώνες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που είσαστε σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε αυτούς τους αγώνες στα δύο μέτωπα της περιφέρειας και του Δήμου. Πολύ περισσότεροι φίλοι έρχονταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν μαζί μας, όπως μεταξύ άλλων και τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, τον Γιάννη τον Προκόβα, τη Χρυσούλα την Τζοκάκη, πρώην Δημοτική Σύμβουλο που δίνουν μαζί μας τη μάχη στην περιφέρεια και στο Δήμο της Νέας Μύρνης, τη Βουλευτή της Β' Αθήνας, τη Βασιλική την Κατριβάνου. Ξεκινάμε, φεύγουμε μπροστά, τους αφήνουμε πίσω. Γεια σας φίλοι και φίλες.